Η θύελα που προκάλεσαν οι χειρισμοί του διοικητή του Παγνή κλονίζει στη θέμελα τη λειτουργία του νοσοκομείου, όπου επικρατεί αναβρασμό με φόντο την ανακοίνωση τη προσωρινή παράταση στη θητεία των διοικήσεων όλων των νοσοκομείων. Απαιτούμε σεβασμό και απαιτούμε ότι κανεί δεν μπορεί να μα στείλει την ιατρική μα αξιοπρέπεια. Οι σφοδρέ αντιδράσει συνεχίζονται, καθώ η ιατρική κοινότητα και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην δεχτούν τελεσμένα. Όπω υπογράμισε ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μιλώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Κρήτη TV, η ανανέωση τη θητεία των διοικήσεων φαίνεται να εγκρίθηκε στι 4 Ιανουαρίου. Ενώ η έκτακτη σύσκεψη του Ιατρικού Συλλόγου είχε συγκληθεί μία ημέρα νωρίτερα, καταγγέλλοντα τι εφόδου στα σπίτια των αναισθησιολόγων που νοσούσαν από COVID. Με κύκλου του Υπουργείου Υγεία να εξακολουθούν να διαμηνύουν ότι το θέμα θα εξεταστεί σε όλε τι πτυχέ του. Πραγματικά να το κάνει και πραγματικά να δει ει βάθο. Το τι ακριβώ συνέβη, δεν μπορούσε να φύγει ο ιατρό εργασία, ήταν τα COVID αναρτημένα στην πλατφόρμα, δεν μπορούσε να σταλεί για έλεγχο σύμφωνα με την ομολογία την οποία ισχύει για COVID. Δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε πρωτεργάτε τη υγεία, είμαστε αυτοί που βάζουμε τα στήθη μα για την υγεία του κρυπικού λαού. Σε κάθαρη θέση, σύμφωνα με την οποία μόνο η άμεση απομάκρυνση του διοικητή θα έλυνε με απόλυτο τρόπο το μείζον ζήτημα που αποκαλύφθηκε, με τον ιατρό εργασία να αναγκάζει του αναισθησιολόγου να υποβληθούν εκ νέου σε τεστ, εξέδωσαν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Είναι προφανέ ότι ο Υπουργό Υγεία υιοθετεί και στηρίζει μια διοικητική πρακτική που πλήττει ευθέω την τιμή και την αξιοπρέπεια όχι μόνο των συγκεκριμένων γιατρών, αλλά όλου του υγειονομικού προσωπικού του του δημόσιου συστήματος υγείας που παρά την αποδιοργάνωση του ΕΣΥ και τις άθλιες συνθήκες εργασίας και αμοιβή, εξακολουθεί να δίνει μάχη καθημερινά για τον άρρωστο και να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες περίθαλψης. Η μόνη κίνηση εκτόνωσης της κρίσης και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Παγνή είναι η αποπομπή του κυρίου Χαλκιαδάκη από τη θέση του. Είναι υποχρέωση του Υπουργού Υγείας να ζητήσει με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα συγγνώμη από τους συγκεκριμένου γιατρούς του νοσοκομείου, αλλά και από το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού. Για μείζον θεσμικό ζήτημα, κάνει λόγο ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιρακλείου που επισημαίνει ότι με αυτό το κλίμα είναι αδύνατο να λειτουργήσει το νοσοκομείο. δήλωσε για κάτι άλλο, ότι είναι ο καλύτερο διοικητή στι τελευταίε δεκαετίες και ο δικαιότερο. Ε, ελπίζω ότι αυτή η δήλωση να μην έρχεται στα πλαίσια ότι, ότι, ότι υπάρχει μια προσωπική διαμάχη και ότι κέρδισε. Δεν άκουσα ένα, συγγνώμη, ένα έκανα σφάλμα. Mm -hmm. Δεν άκουσα από το Υπουργείο Υγεία ένα, ελάτε. Να δούμε τι συνέβη. Ελάτε να το διορθώσουμε. Ελάτε να γίνει μια εκτόνωση. Mm -hmm. Είναι βήματα τα οποία περιμένουμε. Από τη Δευτέρα το πρωί, οι εργαζόμενοι στο Παγνί ξεκινούν επαναλαμβανόμενε τάσει εργασίας.